Κύριε Μωραίτη, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την εξέλιξη της διαδικασίας σήμερα. Ψηφίζουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα για ανάδειξη νέας νομαρχιακής επιτροπής. Ναι, σήμερα γίνεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου νομαρχιακού οργάνου που θα έχει στα χέρια του την τύχη της οργάνωσης και τη μεγάλη ευθύνη της οργάνωσης της κομματικής δουλειάς στο επόμενο διάστημα για τα επόμενα 2 χρόνια, με πρώτο σταθμό βέβαια το πολύ μεγάλο στόχο των ευρωεκλογών. Είναι μια διαδικασία που έχει καθυστερήσει έτσι κι αλλιώς κατά 1 χρόνο, γιατί μεσολάβησαν οι βουλευτικές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Σήμερα ψηφίζουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν όσοι ήταν γραμμένοι στις λίστες μέχρι τις 2 του Φλεβάρη, δεν ψηφίζουν σήμερα νέα μέλη και διαλέγουν από μια λίστα 32 υποψηφίων για την Νομαρχιακή Επιτροπή σε όλο το νησί, με κάλπες που έχουν στηθεί και στο Βορρά και στο Νότο και στους Παξούς. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σοβαρή πολιτική διαδικασία, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ μετά όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με τη διάσπαση του κόμματος μετά την εκλογή του νέου αρχηγού. Η προσέλευση του κόσμου μέχρι στιγμής σε αυτά τα πλαίσια, από τη μεριά μου τουλάχιστον, κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Συσπυρώνεται ο κόσμος στη διαδικασία αυτή των εκλογών και συσπυρώνεται ανεξαρτήτως προτιμήσεων προσώπων. Δεν έχει σημασία αυτό, εξάλλου αυτό είναι και το νόημα της δημοκρατικής ψήφου του Σταυρού. Αυτή η συσπήρωση ελπίζουμε και σχεδιάζουμε να μεταφραστεί και σε μια πολιτική δράση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές να εκφραστεί αυτή η πολιτική οντότητα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με όρους πραγματικά αξιωματικής αντιπολίτευσης, να επιβεβαιώσει, επαναβεβαιώσει αυτό το ρόλο του, το κόμμα, για να μπορέσει να προχωρήσει από εκεί και μετά στον επόμενο στόχο, που δεν είναι άλλος από την δημιουργία μιας πλατιάς προοδευτικής δημοκρατικής συμμαχίας που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη συμμαχία της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ποιήσεις όρης και με όρους αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, της πολιτικής και της ιδεολογικής. Επόμενη μάχη λοιπόν οι ευρωεκλογές. Με ποιο ποσοστό το κόμμα σας θα είναι ικανοποιημένο? Κοιτάξτε, έχουν τεθεί δημόσια και από τον πρόεδρο, τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά και από κορυφαία στελέχη του κόμματος τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι ένα ποσοστό που θα επαναβεβαιώσει το δικό μας, τη δικιά μας θέση ως αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα προσεγγίζει ή και θα ξεπερνάει το ποσοστό των εθνικών εκλογών, νομίζω ότι είναι ένας και εφικτός και ικανοποιητικός στόχος σε αυτή την περίοδο και σε αυτή την πολιτική συγκυρία. Στα πλαίσια αυτού του στόχου βαδίζουμε και μάλιστα με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, βάσιμη αισιοδοξία, ότι θα τον πετύχουμε κιόλας. Πόσο είναι τα μέλη σας σήμερα στην Κέρκυρα? Σήμερα στην Κέρκυρα τα μέλη, όλα τα μέλη αυτά που γράφτηκαν και με την τελευταία εκλογή του Προέδρου, είναι κάτι παραπάνω από 2.000. Μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί θα έρθουν να ψηφίσουν σήμερα, γιατί η εκλογή για Νομαρχιακή Επιτροπή δεν έχει το λούστρο της εκλογής ενός Προέδρου του κόμματος, έτσι και μάλιστα Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η συσπήρωση των μελών του κόμματος σήμερα που θα εκφραστεί θα είναι ικανοποιητική. Θα δούμε τα νούμερα και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. 32 υποψήφοι για το νέο 19 μελές όργανο, το οποίο πότε συγκροτηθεί σε σώμα? Μέσα στη βδομάδα θα πρέπει στη συνέχεια να συγκροτηθεί και σε σώμα, με την πρωτοβουλία που θα πάρει ο πρώτος σε σταυρούς μετά τις σημερινές εκλογές.